Ανάγνωση δεδομένων IBM SPSS Statistics, ανάγνωση δεδομένων από φύλο εργασίας. Όταν ολοκληρώσεις αυτή την ενότητα θα είσαι σε θέση 1. Να ανοίγεις ένα αρχείο δεδομένων που είχε αποθηκευτεί προηγουμένως σε μορφή IBM SPSS Statistics και να διαβάζεις τα δεδομένα. 2. Να εισάγεις ένα κενό αρχείο δεδομένων, δεδομένα από ένα φύλο εργασίας. Κάνε κλικ στο κουμπί έναρξη για να ξεκινήσεις την ενότητα. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσεις σε μία διαδικασία ανάλυσης μπορούν να εισαχθούν απευθείας στο IBM SPSS Statistics μέσω του Data Editor. Μπορούν, όμως, και να διαβαστούν από ένα αρχείο του IBM SPSS Statistics που έχει αποθηκευτεί προηγουμένως. Να εισαχθούν από αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από άλλες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα από το MS Excel. Κάνε κλικ σε κάθε πλαίσιο για να μάθεις περισσότερα. Κάνε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» για να προχωρήσεις. Κάνε κλικ στο μενού «File». Κάνε κλικ στην επιλογή «Open». Κάνε κλικ στην επιλογή «Data». Το παράθυρο διαλόγου «Open Data» εμφανίζεται. Θυμίσου ότι τα δεδομένα του IBM SPSS Statistics αποθηκεύονται σε αρχεία με επέκταση .sav. Εντοπίζεις το αρχείο δεδομένων που θέλεις να ανοίξεις και κάνεις κλικ πάνω του. Κάνε κλικ στο κουμπί Open. Τα δεδομένα του αρχείου εμφανίζονται στον Data Editor. Κάνε κλικ στο κουμπί Επιστροφή για να ξαναγυρίσεις στο μενού. Για να είναι εφικτή η ανάγνωση των δεδομένων ενός αρχείου Excel πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Η εφαρμογή υποθέτει ότι όλες οι πληροφορίες είναι τιμές δεδομένων. Εάν κάποια κελιά περιέχουν άλλου είδους πληροφορίες θα πρέπει να διαγραφούν από το φύλλο εργασίας πριν την εισαγωγή των δεδομένων στο αρχείο. Πρέπει να προσδιορίσεις εάν η πρώτη γραμμή του φύλλου εργασίας περιέχει ονόματα μεταβλητών. Κάθε στήλη του φύλλου εργασίας διαβάζεται από την εφαρμογή σαν μία μεταβλητή. Η εφαρμογή ταξινομεί τα δεδομένα, είτε αυτά είναι δεδομένα κειμένου, είτε αριθμητικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό, πρέπει κάθε στήλη να περιέχει ένα είδος δεδομένων ενώ η πρώτη γραμμή των δεδομένων πρέπει να είναι εδεικτική του τύπου δεδομένων. Η εφαρμογή διαβάζει μόνο τιμές και όχι τους τύπους από το φύλλο εργασίας. Οι τύποι υπολογίζονται και μόνο το αποτελέσμα τους εισάγεται στο IBM SPSS Statistics. Όταν η εφαρμογή διαβάζει ένα αρχείο Excel, δεν πρέπει να είναι ανοιχτή η εφαρμογή του Excel. Για να προχωρήσεις, κάνε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια». Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας παρατήρησε ότι στην πρώτη γραμμή περιέχονται ονόματα μεταβλητών. Από τη δεύτερη γραμμή ξεκινούν οι τιμές των δεδομένων. Κάποια ονόματα μεταβλητών περιέχουν κενά τα οποία δεν επιτρέπονται στο IBM SPSS Statistics. Το IBM SPSS Statistics τροποποιεί αυτά τα ονόματα ώστε να είναι αποδεκτά. Κάνε κλικ στο μενού «File». Κάνε κλικ στην επιλογή «Open». Κάνε κλικ στην επιλογή «Data». Το παράθυρο διαλόγου «Open Data» εμφανίζεται. Κάνεις κλικ στο βέλος της αναδιπλούμενης λίστας «Files of Type» για να εμφανίσεις τα αρχεία Excel που περιέχονται στο φάκελο αυτό. Κάνεις κλικ στο Excel. Τα αρχεία Excel εμφανίζονται στο παράθυρο. Κάνεις κλικ στο αρχείο Excel που θέλεις. Κάνε κλικ στο κουμπί «Open». Το παράθυρο διαλόγου «Opening Excel Data Source» εμφανίζεται. Η επιλογή αυτή ελέγχει εάν στην πρώτη γραμμή του φύλλου εργασίας του Excel περιέχονται ονόματα μεταβλητών. Επιλέγεις το φύλλο εργασίας του αρχείου Excel που περιέχει τα δεδομένα που θέλεις. Σε περίπτωση που επιθυμείς να επιλέξεις συγκεκριμένα κελιά καθορίζεις την περιοχή κελιών που περιέχει τα δεδομένα που θέλεις, χρησιμοποιώντας κεφαλαία λατινικά γράμματα. Καθορίζεις το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων για τις αλφαριθμητικές μεταβλητές που θα εισαχθούν στο IBM SPSS Statistics. Αν το αρχείο Excel δεν περιέχει ονόματα μεταβλητών στην πρώτη γραμμή, δεν θα πρέπει να επιλεγεί το Read Variable Names from the First Row of Data. Κάνε κλικ στο κουμπί OK. Τα δεδομένα του αρχείου Excel εισάγονται στο IBM SPSS Statistics και μπορούν να αποθηκευτούν σαν .sav αρχείο. Η εφαρμογή τροποποίησε τα ονόματα που δεν ήταν αποδεκτά. Κάνε κλικ στο κουμπί επιστροφή για να ξαναγυρίσεις στο μενού. Ακολουθεί μία ερώτηση για την ενότητα, ανάγνωση δεδομένων IBM SPSS Statistics,
Ανάγνωση δεδομένων από φύλο εργασίας. Παρακαλούμε διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες που σου δίνονται. Κάνε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» για να ξεκινήσεις την αυτοαξιολόγηση. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Επίλεξε την απάντηση που θεωρείς σωστή και κάνε κλικ στο κουμπί «Υποβολή». Έχεις μία προσπάθεια. Εδώ ολοκλήρωσες την ενότητα «Ανάγνωση δεδομένων IBM SPSS Statistics, ανάγνωση δεδομένων από φύλο εργασίας» και έμαθες ότι 1. Για να ανοίξεις ένα αρχείο δεδομένων που είχε αποθηκευτεί προηγουμένως σε μορφή IBM SPSS Statistics και να διαβάζεις τα δεδομένα, επιλέγεις Open, File, Data. 2. Για να εισάγεις το IBM SPSS Statistics δεδομένα από ένα φύλο εργασίας του Excel θα πρέπει το φύλο εργασίας να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να επιλέξεις Open, File, Data.